Έλα. Έλα Γιώργο. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά. Τι μου κάνεις. Επίσης, να είσαι καλά. Έχεις δύο λεπτάκια. 7 λεπτά. Ωραία. Για πάρτι σου τι λες τώρα. Πολύ ωραία. Τα δύο τα κάναμε αυτά. Πήραν προαγωγή. Λοιπόν, τι κάνεις. Καλά είσαι. Καλά φίλε. Κάνα κυνήγι. Πήγες τώρα που άνοιξε. Πήγα. Έκαμες κάτι το ουσιαστικό. Όχι. Λίγες τσίχλες μόνο. Φάσεις δεν τις βάζουμε στο τουφέκι. Τις βλέπουμε δεν τις βάζουμε στο τουφέκι. Δεν έτυχε. Όχι, δεν μπορούμε να τις βάλουμε στο τουφέκι. Περνάνε ψηλά, περνάνε από εδώ από εκεί, δεν μας γυρνάνε στις κούρνιες, κάνουν τα δικά τους. Γιατί κάνει ζέστημα. Ναι, κατάλαβα. Δεν μπορούμε να τις βάλουμε στο τουφέκι. Για πες μου ρε φίλε, μπορεί να μου κάνεις μια εξυπηρέτηση. Έτσι από περιέργεια, θυμάσαι εκείνη εκεί τη συζητησούλα που είχαμε κάνει προκαιρού, κάνα δύο μήνες πριν, που με είχες πάρει, Κυριακή πρέπει να ήταν τότε. Και σου είπα για πιο αργό φυσική. Ναι, μπορούμε, και σε μπορούμε να ηχογραφήσουμε αυτή τη συζήτηση, να τη βγάλω βιντεάκι, γιατί εκεί που γράψες στο Facebook εκείνο και του παιδιού του Γιάννη, γράφω εγώ από κάτω, του λέω για το γκουλοχέρι του Καβαδία που το τραβάς 5 φορές το πεντασταδιακό. Αλλά μετά λέω, κάτσε να πάρω, λέω, το Γιώργαρο τηλέφωνο. Εγώ του γράψα, φίλε, κάνεις πολλά πράγματα με το πεντασταδιακό. Γιατί εγώ τη βρήκα τη λύση μου, να ξέρεις. Για πες μου να μάθω κι εγώ. Να σου πω. Δεν κόβω κάλικα στο 68,5. Αφήνω το κάλικα όπως είναι. Κλείνω το πολύ 11,5 χιλιοστά και αφήνω 12 χιλιοστά κενό χώρο. Ναι, αλλά δεν μου το κάνεις. Και το φυσίκι γίνεται κυνηγετικό, δεν γίνεται σκοπευτικό. Περίμενε. Γιατί με τον τρόπο το πεντασταδιακό στα 14 χιλιοστά και τώρα και τ' άλλο, στα 14 χιλιοστά πάλι συναντώ άλλο πράγμα. Στα 14 χιλιοστά ανεβάζοντας μπαρούτια, για ένα συγκεκριμένο που έχω κάνει δοκιμές, γιατί εγώ δεν αντιάζω να κάνω δοκιμές, διότι δουλεύω. Εγώ είμαι μαναβάκι, τρέχω σαν τον τρελό. Λέγε, λέγε. Έβαλα ας πούμε 2 γραμμάρια με 34, μην πει 32. Το έκλεισα στα 14 χιλιοστά με περίπου κενό χώρο 12 χιλιοστά για να μην δώσω πιέσεις πολλές και φύγουν τίποτα κλίστρα, γιατί τη δοκίμαζα. 20 βαθμούς θερμοκρασία, το φυσίκιο έγινε κυνηγετικό. Περίμενε. Και στα 14 χιλιοστά. Περίμενε, περίμενε, Παναγιά κοντά σου. Αυτά την άλλη φορά δεν μου τα πες. Αυτά τα έχεις δοκιμάσει τώρα. Εγώ. Όχι, όχι, τα έχω δοκιμάσει πολύ καιρό. Μπράβο, περίμενε. Απλά εγώ που ακούω. Ναι. Κοίταξε να δεις. Έχω μια. Εγώ θα σου μιλήσω από καρδιάς. Εγώ την τεχνολογία δεν την αναιρώ ποτέ. Και όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με αυτό που κάνει και κάνει αυτό που ασχολείται, του δίνω εμπιστοσύνη. Γιατί κι εγώ κάνω πράγματα που θέλω να με πιστεύουν, γιατί ασχολούμαι πραγματικά. Και όποιος ασχολείται, κερδίζει, πληρώνεται. Ναι, εφόσον δεν είναι χαζός, έτσι. Και δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε χαζοί. Ούτε εσύ, ούτε εγώ. Λοιπόν, και πιστεύω την τεχνολογία. Η τεχνολογία πάει μπροστά, δεν πάει πίσω. Λοιπόν, και πιστεύω στην τεχνολογία. Είναι άποψή μου αυτή, προσωπική. Και δεν με έχει προδώσει αυτό το πράγμα. Ωραία, περίμενε. Εκεί πάνω, λοιπόν. Εκεί πάνω κάνω και εγώ τις δοκιμές μου, γιατί εγώ είμαι εμπειρικός, ούτε ταχογράφους έχω, ούτε καινούργια τεχνολογία, την ακούω όμως. Πες μου, πες μου, τι νούμερο σκάγια έβαλες στα 2 γραμμάρια επί 34. 7. Στα 40 βήματα που είναι εκεί οι μετρήσεις με μένα με τριάρι τσόκ, δεν περνάει γάτος μέσα. Ωραία. 2 γραμμάρια με 34. Ας το γάτο. Αν θυμάμαι καλά, έβαλα 18 μπασκέρι πελάγκρι, ναι. Ή 17. Ναι. Μην πει 32. Ας το γάτο. Εδώ πάμε για σπρούγκο. Λοιπόν, ο γάτος έχει μεγάλο κεφάλι. Ο σπρούγκος έχει σαν καρφίτσα. Λοιπόν. Δεν γλιτώνει τίποτα, φίλε. Εκεί δεν γλιτώνει περίμενε, τίποτα. Περίμενε, 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 περίμενε. Και να ξέρεις ότι με μείον 8. Ναι. Και με χαμηλό πάφυλλα, γιατί ο χαμηλός πάφυλλας έχει πιο μαλακή πίεση, ακούω και πολλά από άλλους γνώμες και έτσι είναι. Σε χαμηλό πάφυλλα, έτσι σε 16 μέταλλο. Ναι, τα αυτρία. Σε 16 μέταλλο έκανα λάθος και του φέκησα στο μείον 8 φάσες, νόμιζα ότι φύγανε, αλλά πήγανε λίγο πιο πέρα και πέσανε. Πέρσι στην Αγία Βαρβάρα στα Γιάννενα. Ωραία, περίμενε. Είχα κάνει λάθος, νόμιζα ότι είχα πεντάρια μέσα. Νόμιζα ότι ήταν πεντάρια και ήταν εφτάρια. Περίμενε. Την πήρα τη φασούλα όμως, την έκοψε. Ναι, ωραία, παιδί μου, περίμενε δύο λεφτά. Λοιπόν, εσύ μου γύρισες το πεντασταδιακό σε πολυσταδιακό.
Μία δουλειά. Και πολυσταδιακό και μετασταδιακό. Ωραία. Θέλω να μου πεις, τι κουβέντα μου είχες κάνει τότε που χτυπιώσουν με το πεντασταδιακό, που ήθελες να το κάνεις να σκοτώνει λιγότερο. Κάτι τέτοιο μου είχες πει. Όχι, θέλω να μην είναι τόσο ταχύτατο. Α, γιατί περνούσε η ντουφεκιά μπροστά από το πουλί και δεν μπορούσε. Όχι, γυρνάνε τα πουλιά πίσω, ρε φίλε. ναι, τι είμαι, άσχετο είμαι, του φεκάω πάνω από 40 χρόνια. Τι είπε, 58 χρόνια είμαι, του φεκάω πάνω από 40 χρόνια, ρε. Ωραία. Οπότε... Όταν λοιπόν, άκου να δεις. Λέγε. Άκου να δεις. Δεν είναι σκοπευτήριο το κυνήγι. Την ώρα που το βλέπεις το πουλί, το σηκώνεις, το μπουκώνεις σου, την πετάς μπροστά και τέλος. Πρέπει του φεκιά να είναι μέσα στο πουλί. Να ξέρουμε τι κάνουμε τώρα. Τώρα άμα μου είναι σκοπευτικό, πάει με 500 ευρώ τα δευτερόλεπτα, το εγώ δεν πάω να το υπολογίσω, δεν μου κάνει. Και με ενδιαφέρουν τα περιφερειακά σκάλια. Να έχω κύκλο, πώς να σου πω. Ωραία. Κυνηγάω με τριάρι, με τσόκ, εντάξει, δεν είμαι άσχετος. Τώρα με αυτό που είπες λοιπόν θυμήθηκα. Τώρα με αυτό που είπες λοιπόν θυμήθηκα. Γιατί σε μπέρδεψα με έναν άλλο ιδιογομωτή πελάτη που μου έλεγε ότι ξεπαστρεύει τα πουλιά με το πεντασταδιακό. Και με ρωτούσε πώς να χαμηλώσει τη δύναμη και του πάρε φίλε, μείωσε λίγο την παρούτη. Εσύ μου είπες, τώρα το θυμήθηκα Γιώργο, εσύ μου είπες ότι περνάει η ντουφεκιά μπροστά από το πουλί και πρέπει να μειώσεις την προσκόπευση και εσύ δεν μπορείς γιατί δεν έχεις, το έχεις συνηθίσει και δεν μπορείς να το τροποποιήσεις. Ναι, δεν μπορώ να το... Ναι. Και βρήκα τη λύση με το πολυσταδιακό πλέον. Ωραία. Και χαλάς το πεντασταδιακό και το κάνεις πολυσταδιακό. Πολυσταδιακό, ναι. Και είμαι σαν κανονικά. Εγώ εκεί τη βρήκα τώρα. Ωραία. Με πολυσταδιακό. Ερώτηση. Αλλά στο πεντασταδιακό ναι. Έχω για αργότερα άλλες δοκιμές στην πορεία. Τώρα όμως όταν θέλω να ρίξω 10 τοφικές στις φάσεις δεν το παίζω. Περίμενε. Όχι, ερώτηση. Γιατί για φάσεις μιλάμε. Μία φορά να τις δω, δύο, δεν τις έβλεπω. Άλλο τρεις. Ερώτηση. Κρίσιμος. Ναι. Λοιπόν, κρίσιμος. Τις πρώτες φορές που πήγες με πεντασταδιακό στο κυνήγι. Από ναι. τα απλά φυσίγγια χάρα ξηρέλιασμα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι διαφορές είδες. Επερνούσαν όλες οι ντουφεκές μπροστά από το πουλί λόγω... Όχι. Πολύ γρήγορα. Στα εφτάρια δεν έχει να κάνει τίποτα. Είναι ανάλογα την παρούτη. Δεν το καταλάβαινα ίσως εγώ. Μου την έκανε πιο δυνατή την ντουφεκιά. Αυτό που είδα με την μετασταδιακή, τη μηχανή, το μεταστατιακό, είναι ότι δεν έχει καθόλου περιφερειακά σκάλια. Είναι πολύ συγκεντρωμένη. Ναι, ο Γιώργο, εξυπακούεται ψυχή μου ότι το πεντασταδιακό σφίγγει την τουφεκιά γιατί έχει πιο μεγάλα στα 14 χιλιοστά, πιο μεγάλα κενά την ώρα που κάνει το τεράστιο μπαμ της ανάφλεξης, μειώνει την παραμόρφωση γιατί είναι 14 χιλιοστά και έχει μεγαλύτερο χώρο στο θάλαμο καύσης, αλλά αυτό που σου μειώνει την παραμόρφωση σου σφίγγει την τουφεκιά στα πολλά μέτρα, γιατί έχεις μεγάλες μένουσες και έχεις άλλη άτραχτο, πιο σφιχτή, πιο κοντή, πιο στενή. Λογικό είναι. Το ζήτημα τώρα ποιο είναι. Αμά μου του φεκά στα 50 μέτρα, εσύ θέλεις το πεντασταδιακό. Αμά μου του φεκά στα 20 μέτρα, δεν θα πετύχεις. Εντάξει, μπορώ να σου πω ότι δεν είμαστε άσχετοι, αλλά ίσως έχεις δίκιο σε αυτό. Ίσως να έχεις δίκιο με αυτό. Όταν κάναμε με ντουφεκές, ρελιάζαμε με δράπανο πάγκου, αλλά με κεντραρισμένο, ξέρω εγώ, ένα στροφείο του Λαναρά, όχι στροφείο του Λαναρά, τρίτο στάδιο του Λαναρά, ένα ρώσικο που είχε, και ένα μαρούγιασμα. Και έβαζα το στροφείο το δικό σου, στο δράπανο του πάγκου. 900 στροφές, δεν είχα πρόβλημα κανένα. Ήτανε πιο μαλακές οι ντουφεκές. Με τίποτα, θάνατος μεγάλος του με το πεντασταδιακό. Τα κυνήγησαν στη Βουλγαρία. Τα φυσικά αυτά που έφτιαχνα τα ίδια. Ένα 50 σιπέ με 33 έφτιαχνα εγώ, S4, με 686 καψούλι και σιπέ ένα 60-33. Για φάσεις και τριγώνια, γιατί κυνηγάγαμε φάσεις και τριγώνια στη Βουλγαρία. Με πολυσταδιακό, έτσι, με πολυσταδιακό. Ναι, πολυσταδιακό, ναι. Μπράβο. Όχι πεντασταδιακό. Μπράβο. Έχει υπόψη σου όμως ότι εγώ δεν βάζω ποτέ 11 χιλιοστά. Πάω στα 12 χιλιοστά σε αυτές τις πυρίτιδες. Ένα 50, δηλαδή 33. Δεν βάζω 23 άρα τα παππού. Βάζω 22 άρα. Τράγκο, ας πούμε. Τι τελικό ύψος
Ρελιάσματος. 57. Αλλά τον Γκάλικα όμως δεν τον έκοβες 68,5. 68,6 είναι ο Θεή. Τι να κόψω. Ένα δέκατο του χιλιοστού. Μπράβο. Τους μέτραγα και αυτούς. Τους αγόραζα από το κέντρα μου. Τους ωραία, μέτραγα, ωραία. 68,6. Τελείωσε. Το κλείσαμε αυτό. Λοιπόν. Ναι. Το πολυσταδιακό της Βουλγαρίας με τα τρία στάδια που έκανες. Ναι. Με το πεντασταδιακό της μηχανής της δικιάς μου. Ναι. Τι τεράστια διαφορά είδες στις μένουσες. Έχει πολύ καλό σκότωμα, ακαριαίο σκότωμα, με βερτιωμένο κίνητρο του φεκά στα 40 μέτρα τριγώνει και μένει κάγκελο. Με το πεντασταδιακό, έτσι. Ναι, με το πεντασταδιακό. Με το πολυσταδιακό. Πολυσταδιακό, πεντασταδιακό δεν έχω βάλει ακόμα, σου λέω. Το πεντασταδιακό έκανα δοκιμές. Για να δω, μου την βγάζει γρήγορη την τουφεκιά πολύ. Αυτό που λες εσύ έχει μεγάλες μένουσες. Και μου βγάζει πολύ γρήγορη την τουφεκιά. Γιώργο, δεν το λέω εγώ. Το λένε οι άλλοι, οι ιδιογομοτάδες που με παίρνουν τηλέφωνο και τα λέμε. Δεν ναι, το λέω ναι. Μόνος μου. Αν το πω μόνος μα μου, εγώ δεν είπα τι αυτό το λες ανερούμε. Σου. Μα δεν το λέω μόνος σου. Εγώ δεν είπα τι το λες μόνος σου. Είναι έτσι η πραγματικότητα. Μπράβο. Έβλεπες κάποια τριγώνια, ας πούμε, με βελτιωμένο κίνητρο. Είχα πάνω το τεσάρι, γιατί. Και πηγαίνανε και καθόντουσαν πάνω στα σύρματα. Και λέω, άμα θα πάω τώρα και πάνω στα σύρματα να το βαρέσω, θα φύγει. Ας το ρίξω από εδώ, δεν έχω άλλη λύση. Τάκα τη κάτω. Ρε, τι γίνεται, λέω τώρα. Στα πόσα μέτρα. 40 μέτρα. 40 μέτρα, 40 βήματα ή 40 μέτρα. 40 μέτρα. Άρα 50 βήματα. 50 βήματα. Δεν γλιτώνει τίποτα. Δεν γλιτώνει τίποτα. Άμα να πάει του φεκιά πάνω. Να πάει του φεκιά πάνω. Γιώργο, ναι. Εσύ γέρασες με την καλή την έννοια. Δεν είναι η δουλειά ναι. σου. Και εγώ στραβώθηκα από τον πολύ υπολογιστή και δεν βλέπω να του φεκίσω πλέον σε τέτοια απόσταση. Ναι, ρε φίλε. Όχι, του φεκάω, ρε φίλε. Του φεκάω. Δεν έχω 3 βαθμούς αστιγματισμού. Μ' ανέβηκε και δεν βλέπω στα 30 μέτρα. Περπάτα Νικολάκη και τρώγει γύρα μέγισσον και μην κόψει το πολύ το κρέας, μην τρως πολύ κρέας. Γύρι μέγισσον και πάρε βιταμινούδες. Δεν γεράσαμε, μια χαρά είμαστε. Εγώ τουλάχιστον μια χαρά είμαι. 58 είμαι μια χαρά. Δουλεύω αυτό ένα πρωί στο άλλο. Τώρα έκανα επισκευές εδώ σε ένα άλλαζα φύτρα πετρελαίου, σε ένα Ford Ranger που έχω. Μπράβο Λεβέντη. Λοιπόν, άκου εδώ να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Μιλούσα με ένα άλλο παλικαράκι. Ζωή να έχει Γιώργος κι αυτός. Ναι. Λοιπόν, από την Αθήνα. Και κάτι μου έλεγε εκεί για το πεντασταδιακό. Μιλάμε, έχουν γίνει μήλος στη μισή Ελλάδα. Ναι, γίνει μήλος. Γιατί είναι και ο άλλος ο Κύπριος εκεί πέρα που τους τριμώχνει και τους πουλάει συνέχεια. Βάλε και καμιά διαφήμιση και εσύ. Ο άλλος όλο αυτό διαφημίζεται. Βάλε και καμιά διαφήμιση. Όχι, δεν συζητάω εγώ για τέτοια πράγματα. Εγώ συζητάω για άλλα πράγματα. Συζητάω για κυνηγοπαρές που όλοι τον ευρίζανε τον Κακομοίρη που πήγε και πήρε τον κουλοχέρι του Καβαδία τον πεντασταδιακό. Και δεν λέει άλλο, ζωή να έχει. Θα τραβάς λέει 5 φορές λέει το μοχλό του κολοχέρι. Μετά από 6 μήνες το γυρίζει ο καιρός και τον εζηλεύαν όλοι. Και τώρα έχουν αρχίσει και αγοράζουν όλοι τον κολοχέρι και του κοροϊδεύει αυτός. Άντε μπράβο. Του λέω ρε Γιώργο, τσιμπουντάρα. Άντε μπράβο. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Θα σου πω. Λοιπόν, άκου εδώ. Ναι. Θα μου υποσχεθείς ότι θα ξανακάνεις μία δοκιμή στον πεντασταδιακό. Ναι. Και θα ρυθμίσεις λίγο, όχι την προσκόπευση, θα ρυθμίσεις λίγο τα υλικά. Εάν το πεντασταδιακό, άκουσέ με, εάν το πεντασταδιακό θες να του κόψεις τις μένουσες, ναι. Θα του κόψεις την παρούτη. Καήκαμε. Ωραία. Θα δουλέψεις το μείον αυτό. Ωραία φίλε, πολλά θέλεις. Αχ, αδερφέ, δεν θα θέλω πολλά, φάσεις κυνηγάω. Στο είπα τι έπαθα φέτος, για πρώτη φορά στη ζωή. Και φυσίγκια καλά, για πρώτη φορά στη ζωή. Δικά μας φυσίγκια. Ένα 90-36, νούμερο 6 σκυρά κιόλας, με 4% που έχει ο κένταυρος τώρα. Είχα φτιάξει καμιά πενκυταριά. Και κατά τύχη πέφτουμε πάνω στις φάσες. Κατά τύχη. Πέρασε μια φάση μπροστά, τις ψάχναμε. Τον Οκτώβριο, 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, τρώγανε τις τουφεκές οι φάσες. Πέφτανε χάμω 10 μέτρα, κατεβαίνανε κάτω, ανοίγαν τα φεράκια και ξαναφεύγανε. Δικά μας φυσίκια, Νικολάκη. Τι ένα 90-36. Τι παρουτή. Τι 36. Το έχω κάνει κηδείες με αυτή. Λοιπόν, πεταστατιακά.
Ένα 90-36, έζω ή να έχετε. Ε? Ένα 90-36. Ναι, τι να βάζει, ένα 80-36. Ανέβαζες ένα 80-36, να έχεις κάμικη δίες. Έτσι, ε. Το ξέρεις ότι αυτά τα πουλιά μπορεί να πέφτανε ξερά μετά από 500 μέτρα. Ναι, ναι. Υπήρχε περίπτωση να τα τρυπούσουν τα σκάγια. Πάντα κι άλλοι. Γιατί εσύ επήγες και βάλες σκάγια αντιμονίου τα σκληρά που λες. Ναι. Και είναι σαν να έχεις βάλει τα επινικελωμένα τα σκληρά με υψηλό αντιμόνιο ή τα επιχαλκωμένα τα σκληρά όμως, όχι τα κανονικά που τα ψευτοχαλκώνουνε. Είχε ντουφεκίσει ένας μία μπεκάτσα με νούμερο 6. Ναι. Την πέρασε πάντα κι άλλη από το πέτο το σκάγιο την μπεκάτσα. Ναι. Και ήτανε πόση ώρα και σφάδαζε και δεν ψοφούσε το πουλί κάτω. Αυτό λέει να συνέβη και. Το πιθανότερο. Είχε πάει ένας. Ήτανε μακριά όμως τα πουλιά, εντάξει, γενικώς ήτανε μακριά τα πουλιά και ίσως είναι αυτό που λες, ανεβασμένος μένωσες πολύ, θέλει κόψιμο μπαρούτι. Ή καθαρά πεντασταδιακό, γιατί στο πεντασταδιακό βρίσκω την άκρη μου. Πολυσταδιακό. Τώρα βρίσκω την άκρη μου στο πολυσταδιακό. Ωραία. Δηλαδή έχω βάλει τώρα σε κάποια φυσίκια που έχω φτιάξει τώρα για φάσες νούμερο 4, 1,90, 1,95 τέκνα με G-Magnum μέσα. G-Magnum. Super G-Magnum Gualandi. Super G-Magnum Gualandi. Είναι γύρω στα 13 με 14 χιλιοστά αυτός, από ό,τι τον μετράω. Περίμενε. Αυτός ο συγκεντρωτήρας, να ξέρεις, θέλει 0,10-0,15 κάτω μπαρούτι, γιατί ασκώνει 150 μπαρ πίεση για πλάκα, έτσι. Ναι. Παραπάνω από τους άλλους. Λοιπόν, 1,90 μπαρούτι, 1,95 τέκνα με 40. Δεν γλιτώνει τίποτα στα 40 μέτρα. Άρα δεν έχω πέσει σε φάσεις ακόμα. Περίμενε. Και το έχω κλείσει με πολύ σταδιακά. Όταν θα τελειώσεις την τέκνα που έχεις και θα ξαναγοράσεις τέκνα, ναι, μπορεί να ξαναβάλεις την ίδια δοσολογία μπαρούτης και να μην σκοτώνεις ούτε δεμένη κότα. Λες, ε. Όχι, λέω. Το έχουν κάνει άλλοι πριν από σένα, εδώ και 2-3-4 χρόνια. Και ρωτούσαν όλοι στο καφενείο, τι λότ παραγωγής ήτανε. Αυτό το λότ θέλει τόσο, το άλλο λότ θέλει τόσο, το άλλο λότ θέλει τόσο. Η μία την πήγαινες με 2 γραμμάρια, την άλλη με ένα 80. Μάλιστα. Έχει τέτοια δηλαδή σχέδια η τέκνα. Όχι μόνο η τέκνα, πολλές. Εγώ δεν το έχω αντιμετωπίσει αυτό, μόνο σε αυτά τα φυσίκια, το οποίο πιστεύω ότι θα το λύσω. Άκου να σου πω τη φόλα έφαση με τις φάσεις. Άκου να σου πω τη φόλα έφαση με τις φάσεις για να ξέρεις να το έχεις στο μυαλό σου. Ναι, ρε φίλε, η MB36, ναι, η MB36 είναι γεμισμένη στα χοντρά για 38 γραμμάρια. Ναι. Την πειράζει το εργοστάσιο, από ό,τι έχουν πει, τουλάχιστον τα πιο παλιά χρόνια. Ναι. Η F2 επί 36 είναι για τα 36 γραμμάρια. Ναι. Η MB32 και η F232, ναι, από ό,τι έχει πει ένας τεχνικός της εταιρείας, ναι, σε πελάτη, ναι, σε πελάτες, ναι, αλλάζει μόνο το χρώμα. Στις 36 άρες δεν αλλάζει το χρώμα. Αλλάζει και το λότ. Μάλιστα. Την πειράζουνε. Λοιπόν, ναι, η κάθε μπαρούτη, ανάλογα τη χρονολογία και το λότ, πρέπει να την πειράξεις με τον εξής τρόπο. Σου λέει το εργοστάσιο 2 γραμμάρια. Εσύ, ναι, θα βάλεις 10 φυσίγγια 1,90, 10 φυσίγγια 1,95, 10 φυσίγγια 2 γραμμάρια και τα δοκιμάζεις. Αφού δεις τις διαφορές, μετά καταλαβαίνεις. Τα 2 γραμμάρια μπορεί να τα κάνεις 1,95, μπορεί να τα κάνεις 1,90, μπορεί να τα κάνεις 2,05, μπορεί να τα κάνεις 2,10. Κατάλαβες. Ναι. Μπράβο. Αν δεν το κάνεις αυτό, θα τρως φόλες μια ζωή. Μόνο από τύχη θα σκοτώνεις. Δεν νομίζω. Άκουμε και εμένα τον γέρο. Δεν νομίζω. Σιγά σιγά τη μαθαίνω τη μηχανή σου. Γιατί είναι εργαλείο. Ωραία, είναι εργαλείο. Μηχανή, δεν μιλάμε για τη μηχανή. Πώς, ρε φίλε. Δεν έχει προσβάλει ποτέ, ρε φυσική. Ποτέ. Από μου λες, εγώ τώρα ζω, θα καταλάβεις, για τσίχλες. Για τσίχλες βάζω. Ένα 45-32 S4. Με 23 τάπα, 23, 23.
και κλείνω 57. Έτσι κομμένος ο κάλικας 68,5 και μην μπει 32, 1, 80, 24, 33. Ξέρεις τι γίνεται με αυτές. Όπου και να την βλέπω. Ναι, αλλά μου πας πολυσταδιακό. Δεν μου πας πενταστάδιακό στα 14. Όχι. Πολυσταδιακό πάω. Άρα εσύ σκοτώνεις με τη συμβατική τεχνολογία. Έτσι. Πρόσεξε που δεν είναι συμβατική, έτσι. Είναι βιομηχανική. Με τη δικιά σου δεν είναι συμβατική. Το ξέρω, γιατί είναι βιομηχανική σαν του εμπορίου. Οι μηχανές που κλείνουν σε 4 στάδια, ναι, της βιομηχανίας, ναι, κλείνεις ακριβώς σαν τα φυσίγγια του εμπορίου και καλύτερα. Γιατί έχεις λιγότερες, ναι, αποκλήσεις. Ναι. Το πενταστάδιακό όμως, ζωή να έχει, ναι, είναι ένα σκαλία πάνω από τη βιομηχανία. Διότι πενταστάδιακό οι επαγγελματικές μηχανές, ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να κλείσουν. Όχι. Πενταστάδιακά λοιπόν. Για αυτό σου λέω, Γιώργο, έχεις μπροστά σου ανήφορο, φίλε. Δεν μου λες, Μάγνουμ, πώς κατασκευάζουμε τα πενταστάδιακά. Κοίταξε, άμα σου πω θα μάθεις. Αν δεν σου πω, θα βάλεις αλεύρι και θα βαράς εκεί που βαράνε τα Μάγνουμ, με αλεύρι, χωρίς να έχεις Μάγνουμ. Μάγνουμ τώρα, άσε τώρα αυτή τη θεωρία. Λοιπόν. Γιατί εγώ έχω δει άλλα πράγματα στην πράξη. Ωραία. Εγώ είμαι βλάχος τώρα. Μπράβο. Εγώ τελείωσα με τις, να ξέρεις, επειδή μου εφήγανε φέτος 3-4 φάσεις του Φέξα 10 φορές και δεν έσκυψα, έχω ξαναγυρίσει στο βλάχικο το δικό μου, το παλιό. Ωραία, το λοιπόν, θα σου δώσω, θα κάνω κουμάντο εγώ λοιπόν, να πάρω την άδεια. Σκοπεύσεις δικές μου κυνηγετικές καθαρά. Τηλέφωνο, θα σου δώσω το τηλέφωνο ή του Γιάνναρου, ή θα σου δώσω το τηλέφωνο του Νικόλα, ή θα σου δώσω το τηλέφωνο του Γιώργαρου. Πρώτα θα πάρω τηλέφωνο και θα τους πω. Είναι ένα φιλαράκι που τον έλεγε Γιώργο το κετό. Ναι. Θα του βάλω να ακούσουν και το τηλεφωνικό βίντεο που ηχογραφούμε τώρα. Ναι. Και μετά θα μιλήσεις με αυτούς. Εγώ Magnum δεν δίνω σε κανένα. Προσωπικά. Εντάξει. Εγώ άμα θέλεις. Εγώ γεμίζω τώρα να ξέρεις 2 γραμμάρια τέκνα με 48. Δεν θέλω εγώ να ξέρω. Και δεν μένει κολυμπιδρόξυλο. Μπράβο. Όπου το σηκώσω, άντε γεια. Μπράβο, μπράβο. Αυτά λοιπόν θα τα πεις με τους άλλους που θα σε διαφωτίσουν. Εγώ που είμαι μικρό παιδί και φοβάμαι. Δεν το φεκάω παραπάνω, δεν βρίσκω παραπάνω φάσεις. Έχω αράξει τα κυβικά μου. Έγινε μου και με 36 λοιπόν, να είμαστε καλά, ρε φιλαράκι. Δω και μου την εξουσιοδότηση, σε παρακαλώ πολύ να βγάλω τηλεφωνικό βιντεάκι. Έχεις ό,τι θέλεις από μένα, το ελεύθερο. Να σε καλά. Έγινε όπως θα πω πάλι και λαϊδάει και όλα καλά. Έγινε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Να σε πάντα καλά, ευχαριστώ. Καλή θα.